Η αγορά έχει νεκρώσει. Οι καταστηματάρχες βρίσκονται σε απόγνωση και αυτό γιατί η κυβέρνηση φρόντισε να ρίξει όλα τα βάρη στους μικρομεσαίους, στους οικονομικά αδύνατους και τους συνταξιούχους που είναι η αιμοδότη της αγοράς, δηλώνει μεταξύ άλλων ο βουλευτής Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κόλλιας. Βλέπουμε αυτά που βλέπει καθημερινά ο κόσμος της Κορίνθου. Δυστυχώς η αγορά έχει νεκρώσει. Οι καταστηματάρχες εδώ βρίσκονται σε απόγνωση, σε τεράστιο αδιέξοδο. Και αυτό γιατί δυστυχώς η κυβέρνηση φρόντισε να ρίξει όλα τα βάρη στους μικρομεσαίους, στους οικονομικά αδύνατους και στους συνταξιούχους. Είναι οι αιμοδότες της αγοράς, είναι αυτοί οι οποίοι τροφοδοτούν και ζωντανεύουν την πόλη και δυστυχώς σήμερα αυτοί δεν μπορούν να κατέβουν, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις βασικές τους ανάγκες. Και αυτή είναι η διαφωνία μας. Γιατί από την άλλη πλευρά δυστυχώς βλέπουμε εκείνοι οι οποίοι δεν πληρώνουν τις εισφορές τους στα ταμεία είναι στο απειρόβλητο. Εκείνοι οι οποίοι έπαιξαν τα χρήματα των ταμείων στο χρηματιστήριο παραμένουν ατιμόρυτοι και βεβαίως θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και εκείνους οι οποίοι φόρο διαφεύγουν και όλα αυτά αν τα αρθρίσουμε περνάνε τα 60 δις. Εάν συνυπολογίσουμε ότι όλες οι θυσίες των μικρομεσαίων, των συνταξιούχων, των μισθοσυντήρητων δεν μπορούν να δώσουν έσοδα πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ, αντιλαμβάνεστε ποια είναι η διαφορά. Εμείς περιμένουμε από την κυβέρνηση να δώσει όθηση στην αγορά, να πάρει πρωτοβουλίες αναπτυξιακές, να εντάξει όλους όσους ενδιαφέρονται σε προγράμματα αναπτυξιακά, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, για να αναζωογονηθεί η αγορά και να βρει το ρυθμό της. Διαφορετικά, δυστυχώς, το μέλλον προβλέπεται δυσίων. Κύριε Βουλευτά, πέστε μας δύο λόγια. Τι γίνεται τώρα με το πρόβλημα του φράγματος? Λένε ότι ξεκινάει σε λίγες μέρες. Το διάβασα κι εγώ. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι το θέμα τόσο που το έχουμε βάλει κατ' επανάληψη, εγώ προσωπικά τουλάχιστον 4 φορές, στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου και στις αντίστοιχες επιτροπές. Και βεβαίως το δεύτερο που έχω να τονίσω είναι ότι είναι αυτονόητη υποχρέωση της κυβέρνησης να ξεκινήσει αμέσως ένα έργο το οποίο είναι όριμο και το μόνο που απομένει αφού έχουμε απεγκλωβιστεί από όλες τις νομικές διαδικασίες και προβλήματα που υπήρχαν, το μόνο που έχει να κάνει κυρία Υπουργός, όπως της είπα πρόσφατα, να καλέσει τον μειοδότη και να συνυπογράψουν το συμφωνητικό. Αυτό έχει μείνει μόνο. Αυτό είναι αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας, αυτό περιμένει ο κόσμος της Κορινθίας και ελπίζω και εύχομαι να γίνει πολύ σύντομα. Γιατί, εάν δεν φτιάξουμε το φράγμα το σοπού, είναι βέβαιο ότι οι αγρότες θα εγκαταλείψουν την περιφέρεια. Και βεβαίως, με την ευκαιρία να καλέσω για μια ακόμη φορά τους αδέλφους μου, την κυβέρνηση, να υλοποιήσει τις υποσχέσεις που έδωσε στους αγρότες, να σταματήσει ο εμπεγμός, η κοροϊδία και να δώσει τα χρήματα τα οποία πρέπει να δώσει για να καλύψει τις αποζημιώσεις από τις ζημιές που υπέστησαν την περσινή περίοδο. Κύριε Βουλευτά, με συγχωρείτε, για άλλη μια φορά, προχθές πήγαν πάλι. Κοιτάξτε, το έχω πει κατ' επανάληψη. Όχι, δεν είναι σύραλ, είναι νομίζω ότι αυτό πλέον αρχίζει και γίνεται και λίγο γραφικό. Το να πηγαίνουμε κάθε φορά που προετοιμάζουμε κινητοποίηση και να μας λένε από το Υπουργείο ότι σήμερα θα σας δώσουμε 70%, αύριο θα σας δώσουμε 6 εκατομμύρια, αύριο 5 εκατομμύρια και ούτω καθεξής, δεν έχει κανένα νόημα. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Η Υπουργός να τηρήσει την υπόσχεση που έδωσε στους αγρότες. Είναι μια υπόσχεση η οποία πρέπει να υλοποιηθεί γιατί οι αγρότες της Κορινθίας έχουν φτάσει σε ένα τρομερό αδιέξοδο. Βλέπουν το εισόδημά τους να συρρυκνώνεται. Αυξάνεται το ΦΠΑ, αυξάνονται τα εφόδια, αυξάνεται το κόστος καλλιέργεια. Από την άλλη μεριά δεν τους επιστρέφει το ΦΠΑ, αυξάνει το πετρέλαιο. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι εάν η κυβέρνηση δεν υλοποιήσει τις υποσχέσεις της, τότε βεβαίως θα βρεθεί αντιμέτωπη με την οργή των αγροτών της Κορινθίας και όλων εμάς που θέλουμε, που πρέπει να πιέσουμε ώστε να λυθεί αυτό το τεράστιο θέμα.